Πάμε να αλλάξουμε τώρα κλίμα, να μιλήσουμε για τον τουρισμό, για τα καταλύματα. Φυσικά, αλλά όχι για τα μεγάλα καταλύματα και τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και τις οποίες ακούμε διαρκώς, αλλά για τα μικρά καταλύματα που μπορεί να μην το βάζει το μάτι σας, λέω εγώ τώρα, αλλά έχουν πολύ καλή και πολύ σημαντική συμμετοχή και πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό που συμβαίνει στον τουρισμό της χώρας γενικότερα, στο success story, ας πούμε, του τουρισμού. Πολύ ωραία τα λες. Να υποδεχτούμε λοιπόν τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γιώργο Χριστοδουλάκη, είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Κρήτης, Κνωσός. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Είναι έτσι όπως το σκεφτόμαστε, είναι αυτό, είσαστε οι στυλοβάτες, οι μικροί του τουρισμού κυριολεκτικά? Θεωρώ πως ναι. Η ατμομηχανή της των μικρών καταλυμάτων στηρίζει τις επιχειρήσεις, όλες τις υπόλοιπες τις τουριστικές επιχειρήσεις στον χώρο του τουρισμού. Είναι άμεσα συνδεδεμένοι με αυτές και νομίζω ότι αποδεδειγμένα φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των χαμηλών πλειοτήτων των τουριστικών καταλυμάτων δεν υπάρχει και η ανάλογη κίνηση στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Και μιλάμε για την εστίαση, μιλάμε για όλα αυτά. Ακριβώς. Δεδομένου των παροχών των οποίων εμείς δεν παρέχουμε, δεν υπάρχουν σε τόσο υψηλό βαθμό στα δικά μας καταλύματα, ο επισκέπτης αφιερώνει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο κατάλυμα και όλος ο υπόλοιπος χρόνος και χρήμα, γιατί μεταφράζεται σε χρήμα αυτό, διατίθεται στην υπόλοιπη αγορά, σε εξερεύνηση, σε απόλαυση, σε γαστρονομία, σε παροχές κτλ. Λοιπόν, κύριε Χριστοδουλάκη, βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και πολλές επαφές και δικές σας και με αυτοδιοικητικούς και στο Λασίθι και με τον Αντιπεριφερειάρχη και με δημάρχους. Ναι. Έτσι, οργανώνεστε, ετοιμάζετε για την τουριστική σεζόν και για να δοθούν λύσεις σε κάποια ζητήματα. Ήδηστε πάντα να γίνονται αυτές οι επαφές και τώρα, πόσο μάλλον μετά από τις εκλογές, καταρχήν να επισκεφτούμε τους νέους δημάρχους, να τους ευχηθούμε καλή θητεία και καλή επιτυχία στο έργο τους. Σιδεροκέφαλοι νέα είναι όλοι. Ελπίζουμε τα μέγιστα, όπως πάντα. Θεωρούμε ότι όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι υποψήφοι έχουν την καλή θέληση να προσφέρουν και να συνεισφέρουν στον τόπο. Καλή θέληση αυτό υπάρχει, το θέμα είναι. Δεν το αμφισβητούμε. Υπάρχει και αποτελεσματικότητα. Ακριβώς. Yeah. Δεν το αμφισβητούμε. Απλά θα θέλαμε να δούμε και έργο. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει μια καλή συνεργασία. Στηριζόμαστε στη συνεργασία της περιφέρειας με τους Δήμους και στη συνέχεια με όλους εμάς τους τουριστικούς φορείς. Και θεωρώ ότι πρέπει απλά να προφυλάξουμε λίγο το τουριστικό προϊόν. Όχι λίγο, να προφυλάξουμε αρκετά το τουριστικό προϊόν, είτε αυτό έχει να κάνει με την επέδευση και την κατάρτιση, όπως τις ασκήσεις που γίνονται τώρα από την περιφέρεια όσον αφορά το σχεδιασμό και την πρόληψη για τα επικίνδυνα. Για τους σεισμούς. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Για σχέδια δράσης για επικίνδυνα και φαινόμενα. Γενικότερα, πρέπει να δούμε λίγο το κομμάτι των συνεργειών, γιατί πραγματικά, να σας πω ένα μυστικό, έχουμε κουραστεί να μιλάμε για τα απλά καθημερινά θέματα στις τουριστικές περιοχές, τα οποία βάλουν το τουριστικό προϊόν. Όπως. Είναι τραγικό να μιλάμε στο σήμερα, ακόμα για την καθαριότητα στις τουριστικές περιοχές, για το φωτισμό, για τις λακκούβες, γινόμαστε γραφικοί. Mm-hmm. Αλλά πιστέψτε με, δεν είμαστε. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν έχεις επισκεπτόμενους επαναλαμβανόμενους πελάτες και όταν ο μέσος όρος των καταλυμάτων, οι repeaters πελάτες είναι, ξεπερνάνε το 60%, αυτό το ποσοστό φοβάμαι ότι θα αρχίσει να μειώνεται, όχι μόνο όμως λόγω των άλλων προορισμών που θα διαλέξουν, άλλων καταλυμάτων που θα επιλέξουν ή χιλιάδια άλλα, αλλά και των μειωμένων και όχι τόσο καλών υποδομών. Άρα σας κάνουν παράπονα οι επισκέπτες, όχι για σας, για τις υποδομές, για την καθημερινότητα. Προφανώς. Δρόμοι, καθαριότητα. Ναι. Αυτά είναι τα βασικά. Φωτισμός. Ναι. Όλες οι υποδομές γενικότερα. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι πολύ απλά, χωρίς μεγάλες χρηματοδοτήσεις για να δοθούν λύσεις. Απλά πρέπει να υπάρχει οργάνωση και καλή θέληση και συνεργασία από κάποιους ανθρώπους και κάποια άλλα που απαιτούν κονδύλια, απαιτούν να δουλέψει όλος ο μηχανισμός, να συγχρονιστεί και κάποιο χρόνο αποπεράτηση των έργων. Uh-huh. Δεν έχουμε την απέτηση να τελειώσει αύριο ΒΟΑΚ. Γνωρίζουμε γιατί μιλάμε, αντιλαμβάνεστε. Όπως όμως το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής, δεν σας κρύβω ότι μας φοβίζει πάρα πολύ. Uh-huh. Είμαστε και κυρίως στις τουριστικές περιοχές που γνωρίζετε πολύ καλά, όπως η Αγία Πελαγή Χερσόνησο, μετά τις και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες που βιώσαμε, δεν έχει ξεχαστεί. Ξεπεράστηκε και πάρα πολύ εύκολα. Ευτυχώς δεν επλήγει ο προορισμός μας λόγω αυτού του γεγονότος. Είναι τόσο δυνατό το μπραντ που δεν έχει αλλοιωθεί και δεν έχει χτυπηθεί από αυτό. Αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Θα πρέπει να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Να μην πληρώσουν και άνθρωποι και να μην υπάρξουν και ανθρώπινα θύματα. Δεν είναι μόνο το
τουριστικό προϊόν. Εγώ μιλάω για τον κλάδο μου, γι' αυτό αναφέρθηκα σε αυτό. Αλλά θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι δεν έχουμε περιθώρια λαθών άλλα σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να λειτουργήσουμε άμεσα και να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Άστε. Από εργαζομένους, πώς πάτε, κύριε Χρυστοδουλάκη, βρίσκεται, γιατί είναι ένα γενικότερο πρόβλημα αυτό. Εσείς, βέβαια, τα μικρότερα τουριστικά καταλήμματα δεν έχουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, αλλά εσείς βρίσκεται. Υπάρχει δυσκολία? Όχι, υπάρχει δυσκολία έβρεση εργαζομένων, θεωρώ, σε όλους τους κλάδους, αλλά ιδιαίτερα στον κλάδο του τουρισμού. Θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και εκεί να υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις, να δοθεί μία ενίσχυση, αλλά μην παρεξηγηθώ, μία ενίσχυση εργαζομένων και όχι επιδομάτων. Πρέπει να ενδεχομένως να μπορεί να υπάρξει, αν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, η μεγέθυνση του Ταμείου Ενεργείας για κάποιους μήνες, για να δώσουμε το δικό μας εργαζομένους να έρθουν με μεγαλύτερη διάθεση στο χώρο του τουρισμού να δουλέψουν. Είναι και ένα πάγιο αίτημα αυτό των ανθρώπων που δουλεύουν στον τουρισμό. Προφανώς. Και για μένα πρέπει επιτέλους να επιδοτηθεί η εργασία. Mm-hmm. Πραγματικά όμως να επιδοτηθεί η εργασία και να υπάρξει μια κατάρτιση και μια εκπαίδευση. Δεν σας κρύβω ότι ακόμα και εμείς που στις περισσότερες επιχειρήσεις είναι αυτοαπασχολούμενοι και έχουμε ελάχιστο προσωπικό, η έλλειψη των καταρτισμένων ανθρώπων πλέον είναι εμφανή και κινδυνεύει το τουριστικό προϊόν από αυτό. Γιατί δεν αρκεί μόνο ένα χαμόγελο. Πρέπει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα, πρέπει να είμαστε εξειδικευμένοι σε κάποια πράγματα, πρέπει να μπορέσουμε να βγάλουμε εις πέρας την εργασία η οποία πρέπει να διεκπαιρεωθεί. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα οι εργαζόμενοι. Φανταζόμαστε ότι και ο σημερινός πελάτης και ο δικός σας είναι πολύ πιο απαιτητικός σε σχέση με το προ 20 ετίας ή 30 ετίας πελάτη. Έτσι, δηλαδή, γι' αυτό απαιτείται και μια εξειδίκευση από το προσωπικό. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο. Δεν βλέπουμε αυτή τη διαφορά εμείς. Απλά δεν υπάρχει η κατάρτιση και η εκπαίδευση που υπήρχε στο παρελθόν, θεωρώ. Υπάρχουν οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι ανέκαθεν στον τουρισμό, που είναι καταρτισμένοι, έχουν περάσει σεμινάρια, έχουμε κάνει και εμείς με τη σειρά μας μετά τους ξενοδόχους και τους ξενοδόχους υπαλλήλους στο δικό μας προσωπικό σεμινάριο ΛΑΕΚ. Γίνονται καθημερινά εκπαιδεύσεις, καταρτήσεις κτλ. Έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο, αλλά λόγω της έλλειψης προσωπικού, λόγω της αύξησης των κλινών και λόγω της. Έχουμε και απώλειες από τους εργαζομένους δικούς μας, οι οποίοι δουλεύουν σε κάποιους άλλους κλάδους με διαφορετικό τρόπο τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει προλάβει το νέο προσωπικό να εκπαιδευτεί. Τελευταία στιγμή έρχονται εργαζόμενοι άνεργοι με κάποια προγράμματα κτλ. Δεν είναι η καλύτερη λύση. Δεν είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Δεν έχουμε δυνατές σχολές τουριστικών επαγγελμάτων. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Έτσι δεν είναι? Θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε αρκετά δυνατές σχολές με αξιόλογους και πολύ. Όχι απλά καταρτισμένους, αλλά εκλεκτούς εκπαιδευτές στις σχολές. Οι σχολές λειτουργούν άψογα και βγάζουν και πολύ αξιόλογα στελέχη. Απλά ο αριθμός δεν είναι τόσο μεγάλος. Θεωρώ ότι έχει παρεξηγηθεί πλέον και ο εργαζόμενος στον τουρισμό και δεν σας κρύβω ότι γίνεται τεράστιος αγώνας για να προσελκύσουν κόσμο στις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων. Αλλά αυτά που ακούγονται καθημερινά για διάφορους. Αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, μεμονωμένους και ελάχιστους κακούς εργοδότες, γιατί κατέρωθεν μπορεί να υπάρξει διαφωνία, δεν είναι όλοι οι εργοδότες κακοί. Τρομάζουν κάποια παιδιά και το σκέφτονται διπλά για να ασχοληθούν με τον τουρισμό. Αυτό είναι λάθος. Γιατί ο τουρισμός έχει πάρα πολλά μεγάλα ωφέλη. Μπορεί να φτάσεις, αν αγαπήσεις αυτό που κάνεις, να ζεις πραγματικά υπέροχα, να κάνεις το χόμπι σου δουλειά και να έχεις μια ευχάριστη εμπειρία ταυτόχρονα με τη δουλειά σου. Σωστά. Είναι κάτι μοναδικό για μένα. Η βραχυχρόνια μίσθωση πόσο σας έχει επηρεάσει? Φανταζόμαστε ότι σας έχει πλήξει, έτσι. Δηλαδή, λειτουργεί ανταγωνιστικά για το δικό σας κλάδο, κύριε Χρυστοδουλάκη. Κατά τη δική μου γνώμη, η βραχυχρόνια μίσθωση έχει πλήξει περισσότερο άλλους τομείς και άλλες κοινωνικές ομάδες και λιγότερο το τουριστικό κλάδο, το δικό μας. Ναι, θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, με απλά λόγια, να υπάρχει ισοτιμία και να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά τη λειτουργία. Δεν θα έπρεπε να δοθούν. Να λειτουργήσουν τα καταλήμματα της βραχυχρόνιας μίσθωσης και μετά να ψάχνουμε ρυθμίσεις και να κάνουμε. Λειτουργούμε λίγο ανορθόδοξα, όπως και σε πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Θα έπρεπε όλα τα τουριστικά καταλήμματα να είναι τουριστικά καταλήμματα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με όλες τις προϋποθέσεις για τις υποχρεώσεις. Αυτό θα ήταν ιδανικό. Η βραχυχρόνια μίσθωση είναι κάτι που ήρθε πανευρωπαϊκά. Ξέρουμε πολύ καλά πώς ήρθε, αλλά για μένα δεν μου αρκεί αυτή η δικαιολογία. Θα πρέπει να μπει ένα όριο, θα πρέπει να μπουν κάποιες ρυθμίσεις, γιατί δεν είναι το θέμα ότι έχουμε απώλεια στις κρατήσεις ή απώλεια στα χρήματα. Έχουμε και ένα άλλο θεματάκι που πρέπει να ρυθμιστεί, απώλεια στους εργαζομένους. Γιατί θα πρέπει να δούμε λίγο το κομμάτι των εργαζομένων στη βραχυχρόνια και πώς αυτό λειτουργεί και τι απώλειες έχουμε εμείς από εργαζόμενους και με
να το πούμε ξεκάθαρα. Η μαύρη εργασία δεν είναι ότι καλύτερο. Θα το κλείσω εδώ, δεν θα πω κάτι άλλο. Και παράλληλα, βεβαίως, με τις βραχυχρόνιες μίσθωσης και τα λοιπά, υπάρχουν και το ζήτημα, έχει αλλάξει τώρα, με τις βίλες, με τα μεγάλα σπίτια που τα πολυτελεί, σωστά. Βεβαίως. Μα νομίζω ότι δεν διαχωρίζεται το τουριστικό προϊόν. Υπάρχουν οι απίστευτες πολυτελείς ξενοδοχικές μονάδες. Ακολουθούν όλα τα τουριστικά καταλήματα του κλάδου του δικού μας από βίλες, επαύλεις, επιπλωμένες κατοικίες με πολύ υψηλές παροχές και πολύ απίστευτα. Είναι τα περισσότερα από αυτά όλο το χρόνο πια. Τα δικά σας εννοώ. Όχι τα μικρά καταλήματα με την έννοια των μικρών ξενοδοχείων, αλλά οι βίλες, οι επαύλεις, όλα αυτά είναι. Έχουν αυξηθεί πληρότητες. Κάποιες συγκεκριμένες περιόδους σε κάποιες μορφές καταλυμάτων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, δεν σημαίνει ότι έχουμε ξεκινήσει το κομμάτι του χειμερινού τουρισμού. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα μεγαλώσουν και στο δικό μας κλάδο οι πληρότητες, θα αυξηθούν, με συγχωρείτε, οι πληρότητες στα άκρα τη σεζόν, στην αρχή και στο τέλος. Για να μην μιλάμε συνεχώς για το τουριστικό προϊόν του χειμώνα, θα πρέπει πρώτα να αποκτήσουμε πληρότητες, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και θέσεις εργασίας σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο στο προσωπικό το οποίο εργάζεται στο δικό μας κλάδο. Γιατί δεν μπορούμε να ακολουθούμε την ξενοδοχεία μετά από ένα μήνα άνοιγμα ή να κλείνουμε ένα μήνα νωρίτερα. Αυτό το βλέπετε, το αποτύπωμα το κάνετε κάθε χρόνο. Τα κανάλια μας εδώ και οι εκλεκτοί συναδέλφοι σας κάνουν ρεπορτάζ και βλέπετε την εικόνα όταν εμείς δεν έχουμε πληρότητες, τι γίνεται στις τουριστικές περιοχές. Νομίζετε ότι ο επισκέπτης που επισκέπτεται μια τουριστική περιοχή με τόσο χαμηλές πληρότητες και δεν έχει δραστηριότητες να κάνει, δεν βλέπει κόσμο και δεν υπάρχει αλληλεπίδραση, θα επιλέξει ξανά αυτή την τουριστική περίοδο, όσο χαμηλές και αν είναι τιμές, να επισκεφτεί το νησί? Τουλάχιστον ο επισκέπτης που εμείς νομίζω ότι επιθυμούμε, ο επισκέπτης που θέλει να κάνει πράγματα και δεν τον ενδιαφέρει μόνο η τιμή, βρήκα φτηνά, επισκέπτομαι αυτό το χώρο, δεν μας κάνει, δεν θα το πετύχουμε. Έχουμε συνεχώς απώλειες. Όσο μειώνονται λοιπόν οι πληρότητες εκείνες τις περιόδους, έχουμε αισθητό πρόβλημα. Το ζούμε κάθε χρόνο και δεν σας κρύβω ότι έχει γίνει πολλές φορές θέμα συζητήσεων στον κλάδο μου, σε συνελεύσεις και σε συμβούλια, αυτό το πράγμα, γιατί ακούμε πάρα πολλά παράπονα από επισκέπτες εκείνες τις περιόδους. Σωστά. Δεν είναι ότι καλύτερο. Λοιπόν, κύριε Χριστοδουλάκη, θα ανανεώσουμε το ραντεβού όταν πάμε και στην τουριστική σεζόν να μας πείτε έτσι και να μας δώσετε και μια εικόνα εκτιμήσεις πώς θα κυλήσει, γιατί δυστυχώς, ξέρετε, ο εκλεπτικός χρόνος πιέζει. Και πρέπει να πάμε πάρα πολύ. Να πούμε μόνο κάτι. Ναι. Να προσκαλέσουμε τα μέλη να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο και την Ένωση Τουριστικών Καταλήμματων, την Ομοσπονδία μας, διότι άνοιξε σήμερα το πρόγραμμα για τις συσκευές, για τις επιχειρήσεις, ηλεκτρικές συσκευές. Και ακολουθεί κάτι άλλο, να ενημερωθούν, είμαστε στη διάθεσή τους. Ωραία, να σας καλέσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ.